Πάμε τώρα γιατί θα πάμε σε δυσάρεστα. Και όταν φεύγει ένα άνθρωπο και ένα νέο άνθρωπο, γιατί ο Στίβκα Κακέτσι ήταν μόνο 73 ετών και στα 73 ένα άνθρωπο πια είναι όχι νέο, είναι νεότατο. Νεότατο. Όταν φεύγει λοιπόν ένα άνθρωπο σε τέτοια μικρή ηλικία, στεναχωριέσαι. Στεναχωριούνται και οι οικοί του. Εγώ στεναχωριέμαι πάρα πολύ γιατί ήταν ένα άνθρωπο που έπαιξε σημαντικό ρόλο στη ζωή μου. Και θα σας πω για πρώτη φορά σήμερα πώς μπήκε στη ζωή μου ο Στίβ Κακέτσις και πώς για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα κάναμε πάρα πάρα πολύ παρέα. Πολύ παρέα. Δεν το έχω ξαναπεί πώς μπήκε στη ζωή μου. Θα το πω σήμερα. Έφυγε χθε το μεσημέρι. Ο Στίβ Κακέτσις πριν από ένα μήνα περίπου έπαθε σπίτι του ένα κεφαλικό. Το, τον ενημε, ενημερώνεται ο κόσμος και τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο υγεία. Μπαίνοντα στην πόρτα του νοσοκομείου υγεία, παθαίνει δεύτερο κεφαλικό. Και ενώ το πρώτο κεφαλικό ήταν πιο ελαφρύ και ο ίδιος ενημέρωσε ότι παιδιά δεν είμαι καλά και τον πήγαν με συμπτώματα κεφαλικού στο υγεία, με το που περνάει την πόρτα του νοσοκομείου παθαίνει το δεύτερο βαρύτερο κεφαλικό. Οπότε εκεί τα πράγματα ήταν δύσκολα. Για μία εβδομάδα τον κράτησαν στο νοσοκομείο. Κάναν οι άνθρωποι ό,τι μπορούσαν. Κάποια στιγμή είπαν ότι πλέον η υγεία του δεν κινδυνεύει, ωστόσο εμεί δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Τα οικονομικά δεν θα τα πω εγώ τώρα γιατί αφορούν τι οικογένειε. Γνωρίζω ότι έχει γίνει, δεν θα τα πω όμω εγώ. Τον μετέφεραν λοιπόν σε ένα άλλο ίδρυμα, το Στίβκα Κέτσι, όπου χθε το μεσημέρι άφησε σε πολύ νεαρή ηλικία, 73 ετών, την τελευταία του πνοή. Η κηδεία θα γίνει μάλλον τη Δευτέρα. Ο γιο του δεν ήταν στην Ελλάδα. Ο γιο του, ο Μάκη, ήταν στην Αμερική, όπου ο άνθρωπο εκεί ασχολείται με τα οικονομικά και πάει και πάρα πολύ πολύ καλά. Έχει κάνει και πολύ καλέ σπουδέ οικονομικέ. Και έχει και λεφτά. Ο άνθρωπο έχει μια ωραία οικογένεια και πάει και πάρα πολύ καλά. Είναι ο γιο που απέκτησε με την κατία Μπαλανίκα. Έχω περάσει διακοπέ με τον Στίβ, μέρε μαζί, νύχτε μαζί, να μου εξομολογείται την αγάπη του για την Κατιάνα Μπαλανίκα, τον έρωτά του για την Άντζελα Δημητρίου και ε, τους έζησε και πάρα πολύ και με την τελευταία σύντροφο της ζωής του, την Άννα, την Ανίτα. Αυτές ήταν τρεις γυναίκες που σημάδεψαν τη ζωή του. Η μεγάλη του αγάπη, η Κατιάνα Μπαλανίκα, ο τρελός του έρωτας, η Άντζελα Δημητρίου και η Ανίτα που τον συντρόφευσε τα τελευταία χρόνια της ε, ζωής του. Το θέμα είναι το εξή, επειδή εγώ τον έχω ζήσει στην ακμή του, που όλοι πηγαίναν και τον γλύφανε τον κακέτσι, που πηγαίναν στο μαγαζί του όταν ε, πέρασε την ακμή το kitchen bar και η θέα δίπλα το πουζουξίδικο που το είχε συνεταιρικά με τον Παπαγεωργίου που ακόμα το Θανάση δραστηριοποιείται στην νυχτερινή Αθήνα. Πηγαίνανε από τις πιο γνωστούς επιχειρηματίες, τώρα μέσα στους δυο τρει τόπ επιχειρηματίες στην Ελλάδα. Κάθε μέρα και στο μαγαζί, φιλίες, με τα Λιαρτζέτ πηγαίνανε μαζί ταξίδια, πηγαίνανε τραγουδιστέ καθημερινά, δημοσιογράφοι καθημερινά, τέλο πάντων, όλο αυτό που λέμε, υπουργοί, πάρα πολλοί πολιτικοί και πολλού φίλου πολιτικού, ο Στίβκα Κέτσι πηγαίνανε καθημερινά. Α, όταν τα τελευταία χρόνια η ζωή πήρε μια αντίστροφη μορφή, τέλο πάντων, στροφή για τον συγκεκριμένο άνθρωπο, σιγά σιγά έφυγαν από το πλευρό του όλοι τον εγκατέλειψαν οι άνθρωποι που όταν ήταν στα δυνατά του ήταν δίπλα του. Με αποτέλεσμα να πουλήσει ένα σκάφο που είχε το τελευταίο του σκάφο, το οποίο το είχε πάρει πάνω από ένα εκατομμύριο και το πούλησε 200-300 χιλιάρικα, το σκότωσε για να ξεχρεώσει. Πούλησε το σπίτι που είχε στον άλυμο ένα πολύ ωραίο, πώ το λένε, μια πολύ ωραία μεζονέτα τριόροφη στον άλυμο. Δεν ήταν έκανα παλάτι, αλλά ένα πολύ ωραίο σπίτι. Το πούλησε και ζούσε σε ένα πολύ μικρότερο σπίτι τα τελευταία χρόνια. Τέλο πάντων, το θέμα ήταν ότι ήταν πολύ λίγοι άνθρωποι στο πλευρό του. Ήταν η Κατιάνα, βέβαια. Η Κατιάνα ήταν στο πλευρό του. Παρότι τα είχα χωρίσει, έτσι να πούμε ότι η Κατιάνα Μπαλανίκα ήταν στο πλευρό του όλο αυτό το διάστημα. Και ήταν και η Ανίτα, η τελευταία σύντροφος τη ζωή του στο πλευρό του. Καταλάβαινε λίγα. Όλο αυτό το διάστημα δεν είχε και πλήρη επαφή ο, ο Στίβ. Και το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι επειδή ήταν ένα πολύ μάγκα άντρα. Πολύ λεβέντε, επειδή είμαι από αυτού που λέμε του τελευταίου λεβέντε που υπήρχαν. Με μια λεβεντιά να είχε ας πούμε ένα ευρώ θα το μοιραζόταν με όλου γύρω-γύρω. Ήταν δηλαδή από του πιο large ανθρώπου που έχω γνωρίσει. Να δώσει και το βρακί του αυτό που λέει ο, ο λαό. Ο ίδιο είχε αντιληφθεί Τη μεγάλη του πτώση. Και η υγεία του είχε κλονιστεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Είχε κλονιστεί πάρα πολύ η υγεία, του είχε χάσει πάρα πολλά κιλά. Η εμφάνισή του δεν ήταν αυτή ενό ωραίου υγιού άντρα που καμάρωνε τέλο πάντων για την εμφάνισή του και το εκτόπισμα που είχε στα προσωπικότητα. Είχε αντιληφθεί λοιπόν την πτώση του και την οικονομική αλλά και την ψυχολογική. Είχε καταρρεύσει και ψυχολογικά ο Στίβ. Ο Στίβ. Δεν μπορούσε να το αντέξει. Είναι κυριολεκτικά αυτό που λέμε παιδιά, μου το Ίσως ο Γιώργο, ο καλύτερο του φίλο, εχθέ που μιλούσαμε με ώρα μαζί, <coughs> κυριολεκτικά πέθανε από τη στεναχώρια του. Είναι αυτό που λέμε: Πέθανε, έλειωσε από τη στεναχώρια του. Δεν μπορούσε ο ίδιο να αντέξει την πτώση του, την κατάρρευση τη αυτοκρατορία. Και το γεγονό ότι οι περισσότεροι που τον γλύφανε φύγαν τα τελευταία χρόνια από το πλευρό του. Και είναι μοίρα πολλών ανθρώπων αυτή. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε ποιου έχουμε δίπλα μα και πώ πορευόμαστε στη ζωή μα. Από τις τελευταίες φορές λοιπόν που μπορούσε να επικοινωνήσει με τους οικείους του ο Steve, όταν είχε κάποια διαλύματα διάβιας αυτό το, αυτό το διάστημα, ανάμεσα στα δύο κεφαλικά που έπαθε και στο θάνατο του εχθές, ήταν η λέξη ότι καλύτερα να φύγω. Δεν ήθελε να ζήσει. Είχε παρατηθεί. Παρετηθεί. Και όταν ξύπναγε αυτό που έλεγε, όσο μπορούσε να μιλήσει με τα δύο κεφαλικά, ήταν καλύτερα να φύγω. Δεν του άρεσε η εικόνα του και η ζωή του σε αυτή την κατάπτωση. Λοιπόν, θα σας πω μετά και... Θα σας πω και μετά και τι μας συνέδεσε εμάς τους δύο. Και πολύ ο ε, οφείλω και πολλά στο Steve στο γεγονός που κάνω εγώ αυτή τη δουλειά. Θα το πω μετά, δεν το έχω ξαναπεί ποτέ.